Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με αυτή τη γεωμαγνητική καταιγίδα, η οποία χτυπά τη Γη τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα, λέγεται ότι είναι η ισχυρότερη που έχει φτάσει στον πλανήτη εδώ και 165 χρόνια. Έχουμε μαζί μας την αστροφυσικό, τη δόκτωρα Φιώρη Αναστασία Μεταλλινού, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κυρία Μεταλλινού, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Και τι είναι αυτό το οποίο βιώνουμε, αν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχεί ή αν τουλάχιστον σε πρώτη φάση, έτσι όπως φτάνει η ακτινοβολία από τον ήλιο, που κατά τα άλλα ζωή δίνει, έχει επηρεάσει τις υπηρεσίες που παρέχονται στη χώρα ή γενικότερα σε άλλες χώρες στον πλανήτη. Λοιπόν, πολύ σωστά. Μια μαγνητική καταιγίδα είναι διαταραχή του μαγνητικού πεδίου της Γης που, όπως είπατε, προκαλείται από τον ήλιο. Δηλαδή, διαταραχές στην ατμόσφαιρα του ηλίου μεταφέρονται στον μεσοπλανητικό χώρο, φτάνουν και στη Γη μας. Ευτυχώς η Γη έχει το μαγνητικό της πεδίο, οπότε θωρακίζεται από τα έντονα ηλιακά φαινόμενα, αλλά κάποιες φορές αυτά διαπερνούν, σωματίζονται από τον ηλιακό άνεμο, εισέρχονται στη μαγνητόσφαιρα της Γης και κατεβαίνουν και χαμηλά μέχρι την ατμόσφαιρα, διαταράσσουν το μαγνητικό πεδίο. Αυτές τις διαταραχές τις ονομάζουμε μαγνητικές καταιγίδες ή και ηλιακές καταιγίδες. Και μία έκφανση των καταιγίδων, των μαγνητικών καταιγίδων, είναι και το φαινόμενο του Σέλαος που το παρατηρήσαμε, το παρατήρησαν κυρίως σε βόρεια γεωγραφικά πλάτη, αλλά επειδή ήταν έντονη η τρέχουσα μαγνητική καταιγίδα, παρατηρήθηκε και πιο χαμηλά σε γεωγραφικά πλάτη όπως και της Ελλάδας και της Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα, πού το είδαν αυτό? Λοιπόν, υπάρχουν καταγραφές και μας έχουν στείλει εικόνες και συνάδελφοι και φίλοι και επισκέπτες του αστεροσκοπείου που μας στέλνουν φωτογραφίες τους. Λοιπόν, είδαν Σέλας και το φωτογράφησαν και από το Ιμπεριά του Ιωνίου, από Κέρκυρα και από τη Βόρεια Κέρκυρα και από Νότια, από τη Λευκύμη, από τη Λευκάδα, από το Αργοστόλι στην Κεφαλονιά, Μεσσηνία, Χαλκίδα και στην Αθήνα επίσης, όπως και από την Κύπρο. Μάλιστα. Υπάρχουν όμορφες φωτογραφίες Σέλαος, που είναι κάτι σπάνιο για να παρατηρηθεί σε νότια γεωγραφικά πλάτη όπως τα δικά μας. Είναι σπάνιο φαινόμενο να δεις κάτι τέτοιο και να μην χρειάζεται να ταξιδέψεις, ας πούμε, μέχρι τη Νέα Ζηλανδία. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε ημέρα. Τώρα, σε επίπεδο κινδύνου ή τέλος πάντων στο κατά πόσο έχουν επηρεαστεί τηλεπικοινωνίες, άλλα συστήματα, έχουν αναφερθεί προβλήματα? Λοιπόν, μέχρι προλίγου που έψαχνα δεν υπάρχουν ακόμα αναφορές. Εν τούτης όμως υπάρχει μια πιθανότητα να δημιουργηθούν δυσλειτουργίες στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη, διότι η μεταβολή του μαγνητικού πεδίου στη Γη κατά τη διάρκεια μιας μαγνητικής καταιγίδας επηρεάζει αφενός τεχνολογικά συστήματα στο κοντινό μας διάστημα. Το πρώτο που σκεπτόμαστε είναι το GPS. Μπράβο, τα GPS και δορυφορικές τεχνολογίες. Ό,τι έχει να κάνει με δορυφόρους, κάποιοι δορυφόροι μπορεί να έχουν τις λειτουργίες, να τεθούν εκτός λειτουργίας. Οπότε είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πότε συμβαίνουν οι μαγνητικές καταιγίδες και σε τι ένταση τις αναμένουμε να φτάσουν, ούτως ώστε να προβλέπουμε τα τεχνολογικά μας συστήματα στο διάστημα. Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, για παράδειγμα, ο οποίος είναι ένας δορυφόρος που γυρνά γύρω από τη Γη, αλλά μεταφέρει πάντα προσωπικό. Υπάρχουν εκεί πάντα αστροναύτες και εκτελούν διάφορες εργασίες. Αυτοί πρέπει να θωρακίζονται επιπλέον, πράγμα το οποίο συμβαίνει όταν συμβαίνει μια μαγνητική καταιγίδα. Ανέφερε η NASA σε ανακοινώσεις της ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κίνδυνος για τους αστροναύτες, αλλά παρόλα αυτά μέσα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό υπάρχουν χώροι στους οποίους μπορούν να βρίσκονται. Οι οποίοι είναι μάλλον έξτρα θωρακισμένοι και σε καμία περίπτωση, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δεν γίνονται εργασίες εκτός του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, που έχουμε δει να συμβαίνουν ανά διαστήματα. Ακριβώς έτσι. Οπότε, ναι, έξω δεν βγαίνει ο αστροναύτης όταν συμβαίνει μαγνητική καταιγίδα και παραμένει θωρακισμένος. Πάντως, για να καταλάβουμε κάτι, κυρία Μεταλλινού, είναι κάτι στο οποίο βρισκόμαστε στο έλεος. Έτσι. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να ελέγξουμε, ούτε απαραίτητα να θωρακιστούμε απέναντί του. Λοιπόν, στη Γη οι επιπτώσεις είναι τεχνολογικές και όχι όσον αφορά τη ζωή μας και τα λοιπά. Και είναι τεχνολογικές οι επιπτώσεις, διότι όταν μεταβάλλεται το μαγνητικό πεδίο της Γης, που συμβαίνει σε μια μαγνητική καταιγίδα, επάγονται ρεύματα στο έδαφος, όσοι το θυμούνται από τη φυσική του σχολείου. Οπότε αυτά τα επαγόμενα ρεύματα, όταν διαρρεύσουν εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, για παράδειγμα, μπορεί να αλλοιώσουν μεταλλικές επιφάνειες, μετασχηματιστές
Και έχει συμβεί πολλές φορές σε βόρειες χώρες, κατά τη διάρκεια μαγνητικών καταιγίδων, να έχουμε διακοπή ρεύματος. Μάλιστα. Και ο λόγος είναι πρωταρχικά ο ίδιος και ο διαστημικός καιρός. Κυρία Μεταλλινού, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας ενημερώσατε. Γινόμαστε σοφότεροι σε κάθε περίπτωση. Αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι τουλάχιστον δεν κινδυνεύουμε ή δεν έχουμε κινδυνεύσει έως τώρα και δεν έχουν κινδυνεύσει απαραίτητα και κάποιες υπηρεσίες που διατίθενται στο σύγχρονο κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.